Καλησπέρα κύριε Παπαναστάση. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καταρχάς θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο. Βέβαια το ΚΚΕ είχε τηρήσει μια στάση εξ αρχής. Δεν ήσασταν παρόντες και παρούσες για να δείτε αυτά που έγιναν χθες στην Βουλή. Και παρότι δηλώνετε δικαιωμένοι ως κόμμα, η αλήθεια είναι ότι εγκαλείστε για μια λογική ίσων αποστάσεων. Πώς απαντάτε? Δεν χαιρόμαστε για το ότι δικαιώθηκε το ΚΚΕ, γιατί ο ελληνικός λαός έγινε μάρτυρας σκηνών οι οποίες πραγματικά προσβάλλουν, αν θέλετε, την ίδια, την ύπαρξή του, τη λογική του. Ήταν πραγματικά εικόνες ντροπής αυτές οι οποίες εξελίχθηκαν στο Κοινοβούλιο χθες. Και βέβαια η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα την άρνησή του να νομιμοποιήσει με την παρουσία του στη Βουλή την φιέστα, τη σαπουνόπερα που οργάνωσε η ευρωατλαντική προπαγάνδα, αλλά και να αρνηθεί την νομιμοποίηση της ίδιας της κυβέρνησης, της αντιδραστικής κυβέρνησης της Ζελένσκι, του Ζελένσκι. Κύριε Παπαναστάση, εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Ότι ο Ζελένσκι έχει απαγορεύσει κομμουνιστικά κόμματα, έχει. Ότι έχει ξεπλύνει νεοναζί εντάσσοντάς τους στον επίσημο κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας, έχει. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτός είναι ο ηγέτης της χώρας που δέχεται μία άδικη, παράλογη και βάναυση εισβολή. Τι να κάνουμε, έτσι δεν είναι? Να σας απαντήσω, αν θέλετε, θα επανέλθω για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Βεβαίως, παρακαλώ. Στη λογική των ίσων αποστάσεων. Ναι, ναι. Στη λογική των ίσων αποστάσεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απέχει από την λογική των εισαποστάκηδων, όπως τις αποκαλούνται. Και το λέμε αυτό γιατί εμείς ξεκαθαρίσαμε, και αυτή η θέση μας είναι με απόλυτη συνέπεια, ναι, απέναντι στον καθορισμό των αντιμαχόμενων πλευρών στα πεδία μαχών της Ουκρανίας. Εμείς είπαμε ότι είναι πεδία μάχης δύο ληστών. Από τη μια πλευρά είναι η Ρωσία, η οποία προσπαθεί να εγκλωβίσει μέσα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και από την άλλη πλευρά είναι το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές αντιμάχονται. Το ότι ο ουκρανικός λαός τραβάει αυτά που τραβάει αυτή τη στιγμή, και καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, αν θέλετε, την εισβολή της Ρωσίας, και τα δεινά που τραβάει αυτός ο λαός, είναι συνέπειες αυτού του ανταγωνισμού αυτών των δύο μεγάλων πλευρών. Νομίζω πως αυτό δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας, όπως επίσης δεν μπορεί να αρνηθεί και τους λόγους. Η επέμβαση της Ρωσίας δεν έγινε για τις λαϊκές δημοκρατίες της ανατολικής περιοχής της Ουκρανίας. Έγινε για τον έλεγχο των αγορών, των αγωγών καυσίμων, που σχετίζονται πάντα, επαναλαμβάνω, στην αντιπαράθεσή τους με τις ΗΠΑ. Εμείς το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Η κριτική, αν θέλετε, που ασκούμε στην κυβέρνηση, στον πρόεδρο Ζελένσκι, δεν έχει καμία σχέση με την λογική ότι βλέπουμε φιλικά τη Ρωσία, έτσι. Γιατί αυτό υποκρύπτει σε σημαντικό βαθμό και μία ύπουλη πρακτική, η οποία, αν θέλετε, κυκλοφοράει, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση ευρέως, μία προσπάθεια να ταυτιστεί η Ρωσία αυτή τη στιγμή και η πολιτική της με την πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης, που αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι καμία σχέση δεν έχει. Έτσι, αυτά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το Ζελένσκι, ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι, γιατί είδαμε τα κόμματα τα οποία χειροκρότησαν όρθια την ομιλία του Ζελένσκι, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΡ και του ΜΕΡΑ25, έπεσαν από τα σύννεφα και ανέβηκαν στα κεραμίδια όταν παρουσιάστηκαν οι ναζιστές του Αζόφ στις οθόνες της Βουλής. Αυτό είναι μια τεράστια υποκρισία, γιατί ο ίδιος ο Ζελένσκι αποκάλεσε ήρωες τους ναζιστές αυτούς. Ο ίδιος ο Ζελένσκι, πέρα από το ότι είναι ένας επικεφαλής κράτους που έχει θέση εκτός νόμου, ακόμα και αστικά κόμματα, επειδή η πολιτική τους δεν ταυτίζεται με την ευρωατλαντική πολιτική, έχει απαγορεύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, συνέλαβε την ηγεσία της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Λένε. Ακόμα και τον αντιπρόεδρο της Βουλής. Είναι πραγματικά, είναι εξωφρενικό. Τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κομμουνιστή βουλευτή Γιώργο Λαμπρούλη,
τον έχει χαρακτηρίσει ως πρόσωπο, ως πρόσωπο ανεπιθύμητο στην Ουκρανία. Ναι. Και όμως αυτή η Βουλή που ο αντιπρόεδρος της χαρακτηρίζεται έτσι, χειροκρότησε τον Ζελένσκι. Δεν αυτού του λάχε όμως τώρα, τι να κάνουμε. Ορίστε. Αυτόν εξέλεξαν οι Ουκρανοί. Όχι, τι να κάνουμε. Σε αυτόν έλαχε να διαχειριστεί τη ρωσική εισβολή. Μα θα τον κρίνουμε, θα τον κρίνουμε. Mm-hmm. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι, θα τον κρίνουμε. Ναι. Δεν μπορεί ένας... Δεν είναι παρεξηγήσιμο να τον κρίνεται ακριβώς την ώρα που οι Ρώσοι βομβαρδίζουν τη χώρα του και βλέπουμε κάθε μέρα αυτές τις φρικτές εικόνες που βλέπουμε. Δεν είμαστε σε μια ουδέτερη συγκυρία για να δούμε τώρα αν ο Ζελένσκι είναι καλός, κακός, βαθύς δημοκράτης ή όχι. Έτσι δεν είναι. Κύριε Μελιγκόνη, οι νεκροί στην Ουκρανία, ναι, δεν παρουσιάστηκαν όταν τους ανακάλυψε η Δύση πριν από 1,5 μήνα. Οι νεκροί στην Ουκρανία υπάρχουν και υπάρχουν σε χιλιάδες, mm-hmm, και μάλιστα συγκεκριμένα τα τάγματα του Αζόφ, τα οποία ο Ζελένσκι και οι προκάτοχοι του ενσωμάτωσαν στις οργανικές δομές των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, κατηγορούνται και ενοχοποιούνται για 14.000 νεκρούς Ουκρανούς. Άρα λοιπόν επανερχόμαστε στο πού είναι η υποκρισία. Όσον αφορά τώρα, θα πω ένα στοιχείο. Εμείς δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε τα δεινά που τραβάει ο Ουκρανικός λαός εξαιτίας της ρωσικής εισβολής. Αλλά θέλω να σας αναφέρω ένα στοιχείο, ότι αυτή τη στιγμή 150 ιδιωτικές εταιρείες διαμόρφωσης της κοινή γνώμη, έτσι λέγονται, είναι πολύ εύηχος ο τίτλος τους, αντιλαμβάνεστε το περιεχόμενο της δράσης τους, ναι, από χειραγώγηση μέσων μαζικής ενημέρωσης, κατασκευή ψευδών ειδήσεων, χρηματισμό δημοσιογράφων, 150 ιδιωτικές εταιρείες αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν μια πραγματικότητα εικονική. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν απαλύνει σε καμιά περίπτωση τα τεράστια δεινά τα οποία υφίσταται ο Ουκρανικός λαός. Και να σας πω, και όχι μόνο ο Ουκρανικός λαός, αλλά και ο Ρωσικός λαός και οι λαοί της άλλης των περιοχών και ο ελληνικός λαός εξαιτίας. Γιατί ήδη θίξατε με τον προηγούμενο συνομιλητή σας τις επιπτώσεις του πολέμου και στα ενεργειακά, στην ακρίβεια, ναι, της ενέργειας. Και θα τα βλέπουμε για καιρό μπροστά μας. Έχουμε να κουβεντιάζουμε λοιπόν, για αυτά. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το θέμα σε σχέση με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι είναι ο πρόεδρος μιας χώρας η οποία αυτή τη στιγμή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε καν με τα δυτικά δεδομένα δημοκρατική. Μάλιστα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εξάλλου να σας πω και κάτι, επειδή η ιστορία είναι σκληρή. Και είναι σκληρή η ιστορία γιατί τα παραδείγματα και τις ματωμένες σελίδες τις μας τις βάζει στα βήματά μας μπροστά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που η Δύση κόπτεται και κλαίει και χύνει δάκρυ μαύρο για τα δεινά του Ουκρανικού λαού, δεν έκανε το ίδιο για τον Ιουγκοσλαβικό λαό, δεν έκανε το ίδιο για τον Κυπριακό λαό. Και μάλιστα ακούσαμε και το οξύμορο, μα δεν μπορούσε ο Ζελένσκι να πει δύο λόγια για την Κύπρο. Το ακούσαμε αυτό χθες. Βέβαια. Θα σας απαντήσω όμως. Και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Ποιος συμμετείχε στον διαμελισμό της Κύπρου. Ποιος οργάνωσε την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και αυτή τη στιγμή αυτό το παραμερίζουμε, το βάζουμε κάτω από το χαλί. Αυτοί ήταν οι οποίοι δημιούργησαν το Κυπριακό. Και η ελληνική κυβέρνηση σήμερα, χθες μάλλον, έκανε τη φιέστα κατ' εντολήν των Ηνωμένων Πολιτείων. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα, γιατί πρέπει να σεβόμαστε τους ακροατές μας, τον ελληνικό λαό, και να μην υποτιμούμε την νοημοσύνη τους και τη μνήμη τους. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Και σε εσάς.